Την ώρα που πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαψεύδουν κατηγορηματικά τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συρηγωνάκη αναφορικά με τις ημερομηνίες που παρουσίασε στην εκπομπή Ώρα Εχμής για τα τιμολόγια παραλαβής των φαρμάκων για το δάκο, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος χθες από τα Χανιά απέφυγε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Χαμηλούς τόνους επιχειρεί να κρατήσει και η Περιφερειακή Αρχή, ενώ με φόντο τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης αναμένεται στο Ηράκλειο στις 4 και 5 Δεκεμβρίου. Μόλις πριν από 5 λεπτά επικοινώνει ο κύριος Υπουργός μαζί μου ότι έρχεται στην Κρήτη για να γίνει όλη συζήτηση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα από όλες τις πλευρές, αλλά το ζητούμενο είναι να βρούμε τη λύση. Άρα, χαμηλή τόνη σε αυτή τη φάση και να περιμένουμε να έρθει ο Υπουργός 28 το απόγευμα στο Ηράκλειο. Θα ανατρέξουμε σε οποιαδήποτε δυνατότητα μας δίνεται, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορούμε να σταθούμε πλάι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε σίγουροι ότι γίνονται οι βέλτιστες δυνατές προσπάθειες για να βρούμε τους πόρους και να φανούμε πραγματικά δίπλα στο πλευρό αυτών των αγροτών. Χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί σε ολόκληρη την Κρήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή, με την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου να πέφτει δραματικά εξαιτίας της εκτεταμένης δακοπροσβολής. Στη χθεσινή σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Παραγωγής Γιώργος Χνάρης συνέδεσε το πρόβλημα με την παρατεταμένη καλοκαιρία, ενώ την ίδια στιγμή το Υπουργείο ανεβάζει τους τόνους και σε καυστικό ύφος ξεκαθαρίζει ότι οι απαιτούμενες δραστικές ουσίες υπήρχαν από πέρυσι στις αποθήκες της Περιφέρειας Κρήτης, όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες της καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να ξεκινήσουν τους ψεκασμούς. Τα στελέχη της διοίκησης Αρναουτάκη προσπάθησαν να απομακρύνουν τους αγρότες της Κρήτης από την ουσία του προβλήματος και την ολιγορία που επέδειξαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, κάνοντας λόγο για αύξηση του αριθμού των ελαιοδέντρων, για μειωμένη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, αλλά και για προβλήματα τα οποία οφείλονται στην νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών του προγράμματος δακοκτονίας. Επειδή τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα και οι αποζημίες θα είναι οριζόντια, δηλαδή αφορά περίπου 35.000 καταγεγραμμένες ελιές σε επίπεδο Κρήτης, τα ποσά που αντιλαμβάνεστε θα είναι πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά. Εμείς θα τα εκδικήσουμε βέβαια, διότι θεωρούμε ότι αυτό το εισόδημα χάθηκε και πρέπει να δοθεί στον κόσμο. Εκπρόσωποι των παραγωγών παρουσίασαν στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης τη δίνη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης. Το πλήγμα στις ελαιοκαλλιέργειες του νησιού από τη δακοπροσβολή είναι τεράστιο, ενώ ολοκληρωτικά έχουν καταστραφεί καλλιεργητές θερμοκηπίων της Δυτικής Κρήτης και κυρίως της Κουντούρας. Για να μην μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί αν αποζημιώνει ελγά υποδομές ή όχι, θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχει πληγεί ένα πολύ μεγάλο και άκρους δυναμικό κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής αυτή των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οι οποία έχουν, όπως γνωρίζετε, πάρα πολύ μεγάλη υποστέμενη αξία, προϊόντα υψηλοστέμενης αξίας, και πρέπει να σταθούμε πλάι σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι στην αρχή της καλλιεργικής περίοδου, της χειμωνιάτικης καλλιεργικής περίοδου, οφείλουμε να δούμε πώς θα προστατεύσουμε το εισόδημά τους, το οποίο οι άνθρωποι βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή έχει χαθεί. Η εξασφάλιση αποζημιώσεων αποτελεί το μεγάλο στίχημα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ώρα ωστόσο που οι παραγωγοί βιώνουν μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Πρέπει να δούμε από την αρχή την όλη πολιτική της δακοκτονίας, για να έχουμε αποτελεσματική δακοκτονία, διότι αν δεν έχουμε αποτελεσματική δακοκτονία, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με τις καιρικές συνθήκες θα μείνει. Ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης πάντως τόνισε ότι υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από εθνικούς πόρους. Καταλήγουμε ομόθυμα πλέον να ζητηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης άμεση ενίσχυση από το λογαριασμό των de minimis αποζημιώσεων που έχουμε ήδη δώσει εμείς 90 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες ομάδες παραγωγών, τινοτρόφους για παράδειγμα, μανταρινοπαραγωγούς, μαστιχοπαραγωγούς. Και από αυτό το ταμείο μπορούν να δοθούν τα 4, 5, 5,5 εκατομμύρια που απαιτούνται. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της σύσκεψης για την εξασφάλιση αποζημιώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει επιστημονικά να τεκμηριωθεί η ιδιαιτερότητα της Κρήτης σε σχέση με άλλες μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές περιοχές.